Σοβαρό πλήγμα υπέστη κτηνοτροφία στον ομό Καβάλας, καθώς περίπου 2.000 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ευλογιάς. Η νόσος εντοπίστηκε σε εκτροφές του Δήμου Νέστου, όπου εκεί φτάνουν 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε επίγοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή εξάπλωσης της ασθένειας. Ήδη έχουμε αρκετές χιλιάδες, έχουν ξεπεράσει τις 15.000 θανατώσεις σε αρκετά κοπάδια σε όλη την περιφέρεια. Μετά τον Εύρο, ο οποίος δέχεται ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην εγωπροαυτοτροφία του, και η Καβάλα έχει αρκετές μονάδες κτηνοτροφικές, οι οποίες και αυτές θανατώνονται και κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιες. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς πέρα από την οικονομική καταστροφή που υπέστησαν, αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα αναπλήρωσης του ζωικού τους κεφαλαίου. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, στην περιοχή του Νέστου ιδιαίτερα, γιατί για την περιοχή του Σιδηροχωρίου και στο Παλκαίο, εκεί τη Δευτέρα τελειώνει η καραντίνα, δεν είχαμε κάποιο καινούριο κρούσμα. Όμως έχουμε το πρόβλημα στην περιοχή του Νέστου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία, γιατί όλα μαζί πέσανε, καιρικές συνθήκες, οι άσχημες, η ξέρα που κάνει. Ταυτόχρονα οι αρρώσεις αυτές, αυτή την περίοδο συνήθως είναι σε έξαρση όταν υπάρχει ξέρα. Το ίδιο είχε γίνει και το 2013 προς 2014 με την ευλογιά, εκείνη την περίοδο. Και το πρόβλημα είναι ότι θανατώνονται ζώα, καταστρέφονται συνάδελφοι κτηνοτρόφοι και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι γύρω από αυτές τις εκτροφές, οι οποίοι υποχρεωτικά κλείνουν τα ζώα τους μέσα για να τα προστατεύσουν με εντολή της κοινωνικής, και αυτοί υπομίζονται ένα κόστος πολύ μεγαλύτερο. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πουλήσουν το αγωγή τους αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ερωτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε μέσω ΦΕΚ τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, που είναι οι εξής: για πρόβατα και έγγες με επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας, πρόβατα ή έγγες από 6 μηνών και 1 μέρα έως 3 ετών μέχρι 250 ευρώ, κρυοί ή τράγια αναπαραγωγής ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών μέχρι 500 ευρώ, για πρόβατα και έγγες κοινών ή ημίαιμων φυλών από 6 μηνών και 1 μέρα έως 3 ετών μέχρι 220 ευρώ, ενώ για κρυούς ή τράγους αναπαραγωγής ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών μέχρι 320 ευρώ. Όχι ότι το 250 είναι ένα οικονομικό ποσό, σας το λέω, γιατί αν έχεις παραγωγικά ζώα, τα οποία για να τα ξαναφέρεις στην παραγωγή, να αγοράσεις και μια καταράζει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και αν έχεις ιδιαίτερα ζώα από το εξωτερικό, αυτό το ποσό είναι πολύ μικρό. Αλλά άσχετα από αυτό είναι καλύτερο από αυτό που υπήρχε, έτσι. Εκεί είχαμε 100 ευρώ για τους μηγάδες και 150 για αυτά τα οποία είναι με πεντικρή, με πιστοποιητικό καθαροαιμίας. Το 100 ευρώ όμως θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα και με το 250.